Καλώς τους, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και να είστε πάντοτε καλά. Θλιβερός μήνας, μήνας Ιούλιος, με όλες τις θλιβερές επαιτίους, πραξικοπήματος, τουρκικής εισβολής. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας σας κάνει συντροφιά και αυτό το μήνα, η καλοκαιρινή σας συντροφιά, και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. 2 ώρες το πρωί, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2, «Εμείς και ο κόσμος» μας ραδιοφωνικά. Και στη συνέχεια, 2.30-3.30 αυτή την ώρα, τοπική ώρα Κύπρου, σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τηλεοπτικά, «Εμείς και ο κόσμος» μας από τις από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Θα είμαστε μαζί σας και το μήνα Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο, κάποιες από αυτές βέβαια τις μέρες. Θα πάμε και εμείς να ξεκουραστούμε και χαιρόμαστε που μας κάνετε συντροφιά. Απαγορεύεται, σωστά λέει το control. Πάμε στο πρώτο μας θέμα και πάμε να σας παρουσιάσουμε ένα φαντασμαγωρικό υπερθέαμα χορού, μουσικής και τραγουδιού που θα διασκεδάσει και μικρούς και μεγάλους. Ένα διάσημο musical, για όσους από εσάς το γνωρίζετε, στο Broadway, είναι το Hairspray, το οποίο φέρνει κοντά σας σε ελεύθερη διασκευή στα ελληνικά το Royal Dance Education Center. Πάμε να συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια, την Αντιγόνη Πίκολου. Καλώς την, καλώς ήλθες. Καλό μεσημέρι, κύριε Χάμαλτσε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από τα σπίτια τους. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για όλη αυτή την καλή διάθεση, για όλη αυτή, αν θέλεις, την όρεξη για δουλειά, για να μεταφέρετε τις γνώσεις σας και στους νεότερους ανθρώπους και όσους αγαπάνε και το χορό και όχι μόνο και τις τέχνες, και να δημιουργήσετε αυτό το υπέροχο θέαμα χορού και μουσικής, Hairspray, όπου μπορούν όσοι θέλουν και επιθυμούν να αγοράσουν τα εισιτήριά τους από το Sold Out Tickets, γιατί αυτό θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή. Βεβαίως, αυτή την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Μάλιστα. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα σας περιμένουμε. Βρισκόμαστε τώρα εδώ στη σχολή, έτοιμοι για να αρχίσουμε τη γενική μας πρόβα. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα και είναι εκπληκτικό. Έλα. Ναι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ναι, 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 μικρή και μεγάλη. Λέω, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο και θα είναι εκπληκτικό και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε οι κόποι των παιδιών και των καθηγητών να ανταμειχθούν επί σκηνής. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να απολαύσουν όλοι ένα υπέροχο θέαμα. Και βέβαια όλα αυτά για ένα ιερό σκοπό. Γιατί βοηθάμε το ένα όνειρο, μια ευχή, έτσι, αγαπητή μου κυρία Πίκο. Βεβαίως. Από το 2017 που κάνουμε παραστάσεις, κάθε παράστασή μας είναι αφιερωμένη σε ένα κοινοφελή σκοπό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όλα τα καθαρά έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στον φιλανθρωπικό οργανισμό «Ένα όνειρο, μια ευχή». Έτσι, να βοηθήσουμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, ναι, στο τόσο σημαντικό και θεάρεστο έργο που επιτελούν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ σωστά. Είναι ένας αγώνας 365 μέρες το χρόνο και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βοηθάνε τον συνάνθρωπο και δύο μικρά παιδιά, που είναι ακόμη Βεβαίως, πιο ευαίσθητο και τρυφερό. Και εμείς έτσι ως εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα, γιατί έχουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση των παιδιών Βέβαια. Σε ένα διαφορετικό τομέα, θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αυτές τις αρχές της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ναι. Και έτσι μέσα από όλη αυτή τη δουλειά νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και χαίρονται και αυτοί μαζί μας. Ναι. Και επιτελείτε και έργο, να ξέρετε, όλοι εσείς οι εκπαιδευτικοί από οποιαδήποτε βαθμίδα και ιδιότητα, και στο χορό και στο τραγούδι, αλλά και στην ευρύτερη εκπαίδευση με την έννοιά της, είναι σημαντικό να πλάθονται όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, γιατί αποτελούν και το μέλλον, άλλωστε. Ακριβώς. Λοιπόν, Hairspray, πώς επιλέγηκε και γιατί? Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Όσοι είχαμε τη χαρά να τη δούμε στο Broadway, ενθουσιαστήκαμε, νεότεροι. Ελάτε, πείτε μου. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μας musical με πολύ όμορφα μηνύματα. Βέβαια. Το musical Hairspray είναι πολύ βραβευμένο, όπως ξέρετε κι εσείς. Βέβαια. Θα το παρουσιάσουμε εμείς σε μια ελεύθερη ελληνική διασκευή. Ναι. Πρόκειται για την Tracy Turbland, την πρωταγωνίστρια μας, Μάλιστα. η οποία είναι μια νεαρή εύσομη μαθήτρια που δεν θα επιτρέψει στα περιθάκελά της να σταθούν εμπόδιο στο να πετύχει τα όνειρά της. Μάλιστα. Έχει όνειρο να γίνει μια υπέροχη χορεύτρια στο διασημότερο τηλεοπτικό σοου της εποχής, το Corny Collie Show. Μάλιστα.
Είναι μια μαθήτρια όλων Άντζη και Τσακπινιά, ενέργεια, ζωντάνια, που δουλεύει σκληρά για να πετύχει το σκοπό της. Να πούμε επίσης ότι όταν η Trace αποφασίζει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία στο να πετύχει τα όνειρά της, βρίσκει στο δρόμο της πολλά εμπόδια. Λέβαια. Συγκεκριμένα η δολοπλόκος τηλεοπτική παραγωγός Βέλμα την θεωρεί τροχοπέδι στην εξελιχτική πορεία της κόρης της Άμπερ. Και έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να την απομακρύνει από το show. Και να τη διαβάλει. Τα γνωστά της καθημερινότητας της κοινωνίας, είτε αυτή λέγεται Αμερικανική, είτε αυτή λέγεται Αγγλική, είτε αυτή λέγεται Κυπριακή και ούτω καθεξής. Ωστόσο είναι και ένα έργο το οποίο δίνει πολλά μηνύματα και για τη διαφορετικότητα και για την αποδοχή, αγαπητή μου κυρία Πικολού. Για την διαφορετικότητα, την αποδοχή και επίσης ένα πολύ ήχηρο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε μέσα από αυτή την παράσταση είναι ότι η σκληρή δουλειά, ο αγώνας, η επιμονή, η υπομονή και η συνεχής προσπάθεια πάντοτε ανταμείβονται. Πολύ σωστά. Και αυτό που λέμε συνεχώς στα παιδιά μας είναι ότι δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς προσπάθεια. Έτσι είναι. Για το ένα όνειρο, μια ευχή, αυτή την Κυριακή στις 9 του μήνα, στις 6.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Hairspray από το Royal Dance Education Center. Τα εισιτήρια σας ηλεκτρονικά στο Sold Out Tickets. Να δούμε και την αφίσα να την εδώ, Κυριακή 9 του μήνα, στις 6.30, στο Δημοτικό Θέατρο της Λευκωσίας, εδώ στην πρωτεύουσα από το Royal Dance Education Center, Hairspray. Αντιγόνη, να δούμε το βίντεο που στείλατε. Και να επανέλθουμε, γιατί πρέπει να πάρουμε και μία από την πρόβα, βέβαια. Και μία γεύση από την πρόβα General που θα κάνετε σε λίγο. Βέβαια, με κουστούμια και όλα τα σχετικά, γιατί η General χωρίς τα απαραίτητα δεν γίνεται. Εμείς θα αρκεστούμε σε μία από τις πρόβες και να επανέλθουμε. Ελάτε, οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Την Κυριακή φροντίστε να γεμίσετε το Δημοτικό Θέατρο, γιατί είναι για ιερό σκοπό. Εσείς που μας βλέπετε αυτή την ώρα, ελάτε και από τις άλλες πόλεις. Είναι ένας περίπατος. Είναι και δροσιά στο Δημοτικό Θέατρο με το γενικό κλιματισμό που υπάρχει και πλήρως ανακαινισμένο. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Να μιλήσουμε και λίγο για τους συντελεστές, αγαπητή μου κυρία Πίκολου.
Βεβαίως. Στην παράσταση συμμετέχουν μαθητές της σχολής μας, μικροί και μεγάλοι, όλων των ηλικιών. Ακόμη και παιδιά που έχουν φύγει για σπουδές και επέστρεψαν για να συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Μάλιστα. Με μεγάλη χαρά. Και βέβαια ένα Royal Dance Education Center, το οποίο έχει ιστορία. Ο λόγος που εμείς συνεννούμε και παρουσιάζουμε είναι αυτός ο ιερός σκοπός και βέβαια σας συγχαίρομαι για την πολύχρονη αυτή προσφορά σας, γιατί οι χορευτές σας έχουν και κέφι βλέποντας και από τις φωτογραφίες, αλλά είμαι σίγουρος και πολύ όρεξη για χορό όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργίας και της παρουσίας σας στο χώρο, αγαπητή μου κυρία Πίκολου, γιατί τίποτα είμαι σίγουρος ότι δεν γίνεται χωρίς κέφι και χωρίς αγάπη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως, ότι απαιτείται προσπάθεια, σίγουρα θετική ενέργεια, κόπος για να έρθει κάθε επιτυχία. Τα αγαθά κοπισκτώνται. Αυτό είναι που λέμε εδώ καθημερινά. Ναι, πολύ σωστά και βέβαια και η πολύ αγάπη και το μεράκι των μαθητών σας, γιατί φαίνεται και επί σκηνής. Και το αποτέλεσμά σας, επιτρέψτε μου να πω, από το φωτογραφικό υλικό που κάναμε μια βόλτα πίσω, στα μέσα κοινωνικής σας δικτύωσης και δανείζοντας κάποιες από τις φωτογραφίες σας δανειζόμενοι, έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, αγαπητή μου κυρία Πίκολου. Προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό, δίνουμε πραγματικά την ψυχή μας. Όλοι οι καθηγητές χορού εδώ κάνουν κατάθεση ψυχής καθημερινά, είναι δίπλα σε όλα τα παιδιά. Αυτό βγαίνει και λίγο αυθόρμητα, διότι αγαπούμε πάρα πολύ τα παιδιά και αγαπούμε πολύ και αυτό που κάνουμε. Πολύ σωστά. Βέβαια είναι και συγκινητικό στο τέλος, γιατί ανταμείβονται και οι κόποι μετά από κάθε παράσταση, αλλά και μετά από κάθε χρονιά όπου έγινε όλη αυτή η προσπάθεια και η προσφορά. Οι κόποι μας, κύριε Χάματσε, ανταμείβονται καθημερινά με τα χαμόγελα που παίρνουμε από τα παιδιά μας, από τους μαθητές μας, στα μαθήματα. Στο τέλος κάθε μαθήματος, έτσι, αυτή η αγκαλιά και αυτό το χαμόγελο για μας είναι η δύναμη για να συνεχίσουμε. Είναι μεταδοτικό. Γεμίζουμε μπαταρίες και προχωράμε. Το έχετε άλλωστε. Από τη στιγμή που συνδεθήκαμε, χαμογελάτε. Οπότε πώς μπορούν και οι μαθητές να μην χαμογελούν και αυτοί το ίδιο? Σας διέκοψα για τους συντελεστές. Πέραν από τα παιδιά μικρά και μεγάλα της σχολής, οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι είναι στη σκηνοθεσία, είναι ο Μάρκος Θεοδόρου και βοηθός σκηνοθεσίας εγώ, καθώς επίσης και ο Μάρκος Δρουσιώτης, ο ηθοποιός. Μάλιστα. Ο οποίος θα ερμηνεύσει το ρόλο της Έντνα. Μάλιστα. Της Έντνα. Εξαιρετικό ταλέντο, ο αγαπητός Μάρκος, έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως. Στο ρόλο της Tracy, η Αριάννη Ανδρέου, μια νεαρή υπέροχη καλλιτέχνης με υπέροχη φωνή, χορευτικότητα, τσακπινιά, νάζει ακριβώς αυτό που απαιτεί ο ρόλος. Οι υπόλοιποι ρόλοι είναι από τους μαθητές της σχολής μας. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι τα τραγούδια που είναι στα ελληνικά, τα τραγουδούν οι μαθητές της σχολής μας. Ναι. Και η σύνθεση. Την επιμέλεια της σύνθεσης, αγαπητή μου κυρία Πίκολου, μουσικά, ποιος την έχει? Την επιμέλεια της σύνθεσης την έχω κάνει εγώ, έτσι, με πολύ αγάπη και μεράκι. Μπράβο σας. Για ό,τι κάνετε, για όλα τα παιδιά που ίσως αυτή την ώρα να είναι εκεί και να μας βλέπουν γιατί είναι ώρα της πρόβας, εμείς όλη την αγάπη μας σας στέλνουμε. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για αυτό που κάνετε, για το ότι βοηθάτε συνανθρώπους, δυο φορές περήφανοι, και ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη να δημιουργείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Σας προσκαλούμε και εμείς με τη σειρά μας να έρθετε να παρακολουθήσετε το musical αυτό. Και όλους όσοι μας βλέπουν, γιατί είναι σημαντικό να δώσουν το παρόν τους για να βοηθήσουν τα παιδιά ένα όνειρο, μια ευχή. Βεβαίως, και είμαστε σίγουροι ότι θα σας συνεπάρει με τους ζωηρούς ρυθμούς των τραγουδιών, γιατί όλα τα τραγούδια είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Ναι. Θα απολαύσετε υπέροχες χορογραφίες, εξαιρετικές ερμηνείες όλων των συντελεστών. Να είστε πάντα καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Χαιρετισμούς στα παιδιά του Royal Dance Education Center. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο σε όλους. Και σε εσάς το ίδιο. Να σας έχει πάντα καλό ο Θεός. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Ελάτε, πάμε στο επόμενο μας θέμα, το θέμα της μέρας. Γιάννης Σταυρινός, Οικονομίδης, ο αγωνιστής και ο άνθρωπος. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη ζωή και το έργο ενός ανθρώπου που διατέλεσε και δικηγόρος και ποιητής και ιστορικός και πεζογράφος και αγωνιστής, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε υπερβολικά
τον τόπο του. Γι' αυτό το υπέροχο ταξίδι θα μας ταξιδέψει σήμερα και ευθύνεται ο αγαπητός κύριος Ηλίας Μανιταράς, εκ ριζοκαρπάσου ορμόμενος. Καλησπέρα, αγαπητέ μου κύριε Μανιταρά. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Επίσης σε όλο τον κόσμο. Κάνουμε αρχή με το πώς πάει το ριζοκάρπασό μας αυτή την περίοδο. Πάντοτε. Κάθε περίοδο και κάθε εποχή. Είναι στις δόξες του. Ναι. Ειδικά αυτή την περίοδο που ξεκινούν οι θάλασσες, τα περιβόλια μας που φυτεύουμε. Αυτό. Τι φυτέψατε στο περιβόλι αυτή την περίοδο? Απ' όλα. Ναι. Τι έχουμε, τα καρπούζια και τα πεπόνια, τα άνυδρα, τελείωσαν? Αποτυχία πλήρης. Γιατί? Δεν ήταν αρκετή η βροχόπτωση για να είναι εμπλουτισμένο το χώμα κάτω, μια γερασία να... Μάλιστα. Δοκίμασα, έβαλα μερικά φυτά, αλλά δεν... Δεν. Όμως ενδόκιμησε. Έχουμε τα απότιμα. Εντάξει, αυτά βάλαμε σίγουρα. Και αρκετά. Και ποστάνι, αρκετό φαίνεται αυτή την περίοδο. Και ποστάνι, τι? Και μπάμνες, λουλιά, ντομάτες, σαγκουράκια. Τα πάντα. Πιπεριές. Κρεμμύδια, σκόρδους. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Κολοκύθια, αυτά τα μεγάλα, τα πάρκαπα. Α, τι υπέροχα. Δεν έκανα κατασκοπία στο διαδίκτυο για να δω αν τα βγάλατε και τα αναρτήσατε στη φωτογραφία. Είναι. Θα τα δείχνα. Δεν πειράζει. Δεν πρόλαβα. Πάμε, αγαπητέ μου κύριε Μανιταρά, σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και παρακαλώ, πείτε μας ποια ήταν η αφορμή για να αρχίσετε να ασχοληθείτε και να το προτείνετε για να το παρουσιάσουμε σήμερα. Η αφορμή ήταν ότι έχω μία σχέση εξαρχιστίας με μια από τις ανιψιές του. Μάλιστα. Την Γιαννούλα την Οικονομίδου. Ναι. Της οποίας ο σύζυγος είναι κουνιάδος μου. Μάλιστα. Και μέσω αυτής της σχέσης μπόρεσα και απόκτησα όλα του, τουλάχιστον όσα υπάρχουν και κυκλοφορούν, τα βιβλία. Αυτά που έχετε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10. Συν ένα 11. Ναι, το βλέπω. Είναι αντίγραφο. Είναι δικά του. Ναι, είναι δικά του. Δικηγόρος λοιπόν, ποιητής, ιστορικός, πεζογράφος, αγωνιστής, Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης, γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο. Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο τον προπερασμένο αιώνα, 23 Αυγούστου το 1894. Μάλιστα. Ήταν ο πρώτος από τα 7 παιδιά του Σταυρινού Οικονομίδη. Μάλιστα. Που το επίθετο Οικονομίδης το πήρανε από τον οικονόμο, τον Πατά Ιωάννη Οικονόμων, το κτήτορα, αυτός που έκτισε την εκκλησία του Αποστόλου είναι Ανδρέα. Είναι και η πρώτη φωτογραφία, ελάτε να τη δούμε. Ναι, είναι η πρώτη φωτογραφία. Μάλιστα, αυτός είναι ο κτήτορας, του οποίου πρωτομή δέσποζε και εκεί στην είσοδο του Αποστόλου Ανδρέα. Μάλιστα. Μετά τα γεγονότα αφαιρέθηκε, είναι όμως εκεί η πλάκα. Μάλιστα. Και γράφει κάποια πράγματα πάνω για τη ζωή και το έργο του. Μάλιστα. Αυτός ο παπάς είχε παντρευτεί και έκανε και ένα παιδί, αλλά στο τέλος έχασε και το παιδί και τη γυναίκα του. Α. Και τότε πήρε μια θετή κόρη. Μάλιστα. Την οποία θετή κόρη την πάντρεψε με τον βαφτιστικό του, τον Σταυρινό Οικονομίδη, τον πατέρα του Γιάννη. Μάλιστα. Οικονομίδη. Μάλιστα. Εξού και σήμερα η παρουσίαση, έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα χτήματα που περιήλθαν το τελικά και όλη αυτή η περιουσία. Εκεί που είναι το μοναστήρι του, ναι. Του Αποστόλου Ανδρέα, ναι. Και όπερα, ήταν περιουσία του κτήτορα, μάλιστα. Του ιερέα, ο οποίος μετά τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού, αφοσιώθηκε στην εκκλησία και πήρε την απόφαση να χτίσει το νέο μοναστήρι, μάλιστα. Του Αποστόλου Ανδρέα. Οπότε πήρε μια εικόνα στο χέρι του και ξεκίνησε τη ζητία, ζητούσε δηλαδή, ναι, ναι. Ζητιάνευε να το πούμε, σε την ελεημοσύνη του κόσμου. Ναι, σε όλα τα μέρη της Κύπρου, αλλά ακόμα και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Α, πήγαινε και πήγαινε μέχρι και εκεί, διότι είχε πολλούς χριστιανούς και μάζεψε τα λεφτά για να μπορέσει να χτίσει το μοναστήρι αυτό που ξέρουμε, μάλιστα. Σήμερα. Α, δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Παλιά ήταν αυτός η παλιά εκκλησία. Του Γιάννη Οικονομίδη με όλη την ιστορία του Αποστολού Ανδρέα συσχετίζονται άμεσα. Θα δούμε και στην πορεία, ναι. Έλατε. Για το, τη σχέδια του, ας πούμε, με τη Μονή. Έλατε. Πείτε μας ποιος είναι αυτός που βλέπουμε εδώ, παρακαλώ. Αυτός είναι ο Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης σε νεαρά ηλικία, τότε που ήταν φοιτητής. Φοιτητής στην Αθήνα. Τελείωσε πρώτα το Παγκύπριο το 1913. Τελείωσε το Παγκύπριο, διότι γυμνάσιο στο Ριζοκάρπασο το 17 απέκτησε.
Και νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά πήγε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Και επέστρεψε στην Κύπρο όπου ξεκίνησε τη δικηγορία. Στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο. Μάλιστα. Παράλληλα ασχολείται και με την ποίηση. Που τα πρώτα του ποίηματα θα το δούμε πιο κάτω. Τα δημοσίευσε το 2015 ενώ ακόμα ήταν φοιτητής. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε δεξιά τις φωτογραφίες του τι δεξιά. Α, αυτό είναι το βιβλίο του, το λέω Δούνε και Λαβίν. Έτσι τα καταγράφει. Τα είναι οικονομικά έσοδα, στοιχεία. Τα οικονομικά του στοιχεία. Α. Τα έσοδα του και τα έξοδα του. Μάλιστα. Το οποίο είναι μέσα στο αρχείο του φυλαγμένου. Και αντιλαμβάνουμε αυτά είναι σελήνια. Ναι, λίρες και σελήνια. Τώρα δεν βλέπω ναι, ακριβώς τα άλλα. Γιατί βλέπω, ναι. Αποκλείεται να είναι 4.999 λίρες. Πρέπει να είναι. Δεν 49, το, για να πω το ήμαρτο μου, δεν είναι σίγουρα. 49 σελήνια δεν... και 99 σεν. Τώρα, 4.000 μπορεί. Το χρόνο πάλι είναι πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Ναι. Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος εκτός από την Αμόχωστο, κάνοντας την προεργασία, γιατί μου στείλατε το υλικό, δικηγόρευσε και στη Γιαλούσα. Ναι, όταν απέκτησε και η Γιαλούσα δικαστήριο, μάλιστα, δικηγορούσε και εκεί. Και ήταν δικηγόρος των περισσότερων, αν όχι όλων των ριζοκαρπασιτών. Μάλιστα. Όσοι ήθελαν, είχαν κάποιες διαφορές. Μάλιστα. Και μάλιστα ήταν γνωστή και η κάποια, ας πούμε, ρίση κάτω που γίνεται. Όταν κάποιος ήθελε να απειλήσει κάποιον ότι θα τον πάρει στο δικαστήριο, του έλεγε να σε δώσω το Μιχαλάκι ή να σου πέψω γράμμα με το Μιχαλάκι. Μάλιστα. Τώρα, ποιος ήταν αυτός ο Μιχαλάκης? Ο Μιχαλάκης ήταν ο μικρότερος του αδελφός. 7 αδέλφια σύνολο όλοι. Ναι, ήταν ο μικρότερος ο αδελφός κατά 20 χρόνια με τον οποίο συγκατοικούσαν και στο ίδιο σπίτι. Και επειδή αυτός βρισκόταν στην Αμόχωστο τις περισσότερες μέρες κτλ., οι χωριανοί, κυρίως οι οργοί, χτινοτρόφοι με τις μικροδιαφορές, έβρισκαν τον Μιχαλάκη τον Οικονομίδη, μάλιστα, του έλεγαν τα γεγονότα, αυτός ετοίμαζε, προετοίμαζε κάτι. Και το μετέφερε στον αδελφό, το οποίο αναλάμβανε, μάλιστα, να διεκπαιρεώσει. Που τις περισσότερες φορές με τον τρόπο του τους έφερνε στα ίσα και δεν. Για να συμφωνούν. Ναι, και συμφωνούσαν. Ναι, ναι. Σε μια αμοιβαία αποδοχή. Η επόμενη φωτογραφία είναι εκπληκτική. Είναι δύο κατάμεστες βιβλιοθήκες του. Μάλιστα. Με ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά βιβλία. Ακριβώς. Μιλούσε και έγραφε τρεις γλώσσες. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η γραφομηχανή του. Είναι η γραφομηχανή του πάνω στην οποία δαχτυλογράφησε εκτός τα δικηγορικά, ναι, που έκανε και όλα του τα βιβλία. Μάλιστα. Πρώτα τα έκανε χειρόγραφα, θα δούμε στην πορεία, μάλιστα, και το χειρόγραφο και μετά τα δαχτυλογράφησε. Θα πρέπει να φανταστούμε το εξής τώρα. 1917, όπου τελείωσε δικηγόρος και ήρθε στην Αμόχωστο, να σκεφτούμε το 1920 πώς ήταν η Κύπρος. Ναι. Ποιες ήταν οι δυνατότητές της, αν υπήρχαν ένα-δύο αυτοκίνητα και εκείνα με το ζόρι. Και να σηκωθεί. Και ένα φορτηγό και ένα λεωφορείο σε κάθε επαρχία. Και να είχε αυτός όλη αυτή τη γνώση. Να σηκωθεί ο άνθρωπος από το ριζοκάρπασο. Μάλιστα. Να πάει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, να τελειώσει το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Να σπουδάσει στην Αθήνα. Να σπουδάσει, να ξεκινήσει να γράφει όντας ακόμα φοιτητής. Μάλιστα. Ήταν μυαλό. Και βέβαια και αυτές τις τρεις πολύ γλώσσες, προχωρημένο μυαλό. Των αγγλικών, ναι, των γαλλικών και των ελληνικών. Η, ναι, επόμενη φωτογραφία είναι η νεαρά ηλικία στην οποία βρισκόταν. Ελάτε, είναι ενδιαφέρουσα να τη δούμε. Νάτι. Ήταν, μάλιστα, πολύ σεμνός και τίμιος, λέτε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τίμιος, πολύ, πολύ σεμνός και τίμιος. Και το μόνο πράγμα που παραδεχόταν ότι έκλεβε. Ναι. Ήταν όταν τον Αύγουστο που τελειώναν οι ελιές και ήταν έτοιμες για τσακιστές. Ναι. Φεύγοντας από τον Άγιο Φίλωνα, όπου ήταν το μέρος όπου περνούσε τις περισσότερες ώρες της ζωής του εκεί. Φεύγοντας, περπατητός. Συγγνώμη. Περπατητός. Περπατητός από το χωριό πήγαινε. Φεύγοντας, μάλιστα, από το αυτοκίνητο. Έβαζε το παγούρι του χιαστή, έπαιρνε και κανένα από τα νίτσια του, μάλιστα, και περπατούσε. Είναι περίπου 2 μίλια από εκεί. Πήγαινε περπατητός, είχε σπίτι εκεί κοντά στην αρχαία πόλη Καρπασία, στον, μάλιστα, Άγιο Φίλωνα, όπου έμενε εκεί, έγραφε και απολάμβανε τη ζωή. Μάλιστα. Και ερχόμενος τον Αύγουστο που ήταν εποχή των Μαζεμιγένα, ελιών, έκοβε μια-δυο πράσινες κάδες ελιές. Ναι, πράσινες για να κάνει τσακιστή. Αυτό το παραδεχόταν από μόνο σου συνέχεια. Είναι και επόμενη φωτογραφία χαρακτηριστική όταν μεγάλωσε πια. Ελάτε να τη δούμε και να πούμε ότι μετά την τουρκική εισβολή του 1974,
ο Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης προτίμησε να παραμείνει στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, ναι, εκδηλώνοντας έτσι έμπρακτα και τη μεγάλη αγάπη του για τον τόπο που γεννήθηκε. Συνελήφθη, τιμωρήθηκε αρκετές φορές από τους Τούρκους επειδή παρότρινε τους χωριανούς του να παραμείνουν και να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ναι. Και το 1985 για λόγους υγείας αναγκάζεται και έρχεται πια στη Λευκοσία. Σε ηλικία 91 ετών. 91. Ήταν πλέον, αντιλαμβάνεστε, πλήρης ημερών και αδύνατο να παραμείνει εκεί. Και αδύνατο να παραμείνει. Λόγω υγείας. Είχε χάσει σχεδόν το φως του. Μάλιστα. Και εκεί στις δύο φωτογραφίες που βλέπαμε, ναι, αυτές εδώ, η αριστερά είναι η προσωπογραφία του από τον πολύ καλό του φίλο τον Ιωάννη Γκισονέργη, ζωγράφος, αυτοδίδακτος και αυτός, που γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1889 και πέθανε το 1963. Ήταν, μάλιστα, ένας από τους στενούς του φίλους. Μάλιστα. Οποία, και αυτή η φωτογραφία κοσμεί και δύο του βιβλία. Ναι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93. 93 χρόνων, ναι. Εντελώς τυφλός. Εντελώς τυφλός πλέον. Επιθυμία ήταν να τα αφήσει στο χωριό επιθυμία του. Επιθυμία του ήταν να τα αφήσει στο χωριό του. Ήμουνα κι εγώ, όταν έγινε προσπάθεια να τον μεταφέρουμε στο Ριζοκάρπασο για να ταφεί, έγιναν πολλές ώρες διαβουλεύσεις με τα Ηνωμένα Έθνη και με τους Τούρκους. Μάλιστα. Τελικά δεν κατέστην δυνατόν να τον συνοδεύσει κανένας. Μάλιστα. Και θυμάμαι εγώ φεύγοντας από τη Λευκοσία και... Άρα η Σωρός συνοδεύτηκε από τους ειρηνευτές. Μόνο με τους ειρηνευτές. Μπήκε με το φέρετρο μέσα σε ένα βαν αυτοκίνητο και πήγε προς το Ριζοκάρπασο. Ναι, πώς ενημερώθηκαν και... οι ριζοκαρπασίτες ότι πήγαινε η Σωρός? Ακριβώς. Θυμάμαι, το ακούω ακόμη, φεύγοντας και έχοντας το ραδιόφωνο του ΡΙΚ, συνέχεια κάθε 15 λεπτά το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου έβαζε ανακοίνωση και λέει «Η Σωρός οδεύει προς το Ριζοκάρπασο και πρέπει να μεριμνήσουν οι οικοί του δια την ταφή του». Μάλιστα. Το ανακοίνουν έτσι όντως κάποιοι συγγενείς του που υπήρχαν εκεί. Το άκουσαν και έτσι. Το άκουσαν, τον παρέλαβαν και πήγαν και τον, μάλιστα, έθαψαν δίπλα από την νύφη του. Μάλιστα. Στην οποία θα δούμε στην πορεία. Ωραία. Πάμε να τον δούμε και έξω από το σπίτι του στο Ριζοκάρπασο. Είναι η επόμενη φωτογραφία. Να τον εδώ. Όπου έκανε και παρέα με ιδιαίτερες φιλίες της εποχής ανθρώπους. Μάλιστα. Ήταν ο Τεύκος Ανθίας, βλέπω εδώ. Ο Τεύκος Ανθίας, ο Ιωάννης Κιζονέργης, ο Πατάπιος, ο Ζαχαρίας Κουλία. Ναι, ο Ζαχαρίας, ο γυμνασιάρχης, ο μονόχερας γυμνασιάρχης του Ριζοκαρπάσου, ο οποίος του στοίχησε πολύ η απώλεια του. Πέθανε, νομίζω, από εγκεφαλικό, μάλιστα, σε σχετικά νεαρή ηλικία. Μάλιστα. Και του στήχησε πολύ η απώλεια αυτού του... Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε αρκετές φορές από την πολιτεία, αγαπητέ κύριε Μαϊνταρά. Τιμήθηκε, ο Γιάννης Σταυρινός. Αρκετές φορές, κυρίως με τα θάνατον του ή την περίοδο που ήρθε εδώ και δεν είχε επαφή με τον κόσμο, διότι ήτανε, δεν δεχότανε. Όταν του ζητήσανε, όταν τελείωσε την δικηγορία και σταμάτησε, ναι, και του ζητούσαν οι συνάδελφοί του να του κάνουν μια αντιμητική εκδήλωση προς τιμήν του, αρνήθηκε. Άλιστα. Δεν θέλησε να αυτή την επιβράβευση. Εδώ βλέπουμε μια αφιέρωση του Τεύκου Ανθία προς τον ίδιο. Ναι, είναι τα σφυρίγματα του Ερημίτη. Στη βιβλιοθήκη του αυτά υπάρχουν αρκετά. Γράφει δίπλα στον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη με πολύ εκτίμηση. Ναι, είναι Ανθίας. Είναι 3-4 βιβλία τα οποία εντόπισα στη, ναι, βιβλιοθήκη του. Ναι. Και στην επόμενη. Περιγράφει αυτά, ας πούμε. Εδώ είναι ένα από τα βραβεία του 3 Δεκάτου του 85, από, είναι από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Μάλιστα. Έτρεφε τρεις ιδιαίτερες αγάπες, αναφέρεται. Μάλιστα. Είχε τρεις ιδιαίτερες αγάπες. Πείτε αγαπούσε μας πολύ τους οικείους του, ναι, τον αδερφό του τον μικρό, τη γυναίκα του, τα ανήψια του. Μάλιστα. Είχε 5 ανήψια. Τα οποία, την οποία, να πω, νύφη του την έχασε σε δυστύχημα με το τρακτέρ. Μάλιστα. Και έκτοτε... αυτές οι τραγωδίες που συνέβαιναν στα χωριά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι άνθρωποι υιοθέτησε... προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα. Ναι, υιοθέτησε τα 3 του ανήψια. Μάλιστα. Τα 3 μικρότερα, τα οποία ήταν κάτω από 18, τα άλλα 2 δεν μπορούσε, διότι είχαν ήδη, ναι, κλείσει τα 18 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε και ανέλαβε, μπορώ να πω, τα έξοδα, διότι
ήταν ελεύθερος. Είπαμε. Είναι η μια του αγάπη ήταν αγαπούσε τους οικείους. Το άλλο ήταν ο Άγιος Φίλωνας. Ο Άγιος Φίλωνας ήταν ο τόπος που περνούσε τις περισσότερες ώρες και μελετούσε, έγραφε. Μάλιστα. Και το τελευταίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία προς το ασθενές φίλο. Αγαπούσε όλες τις γυναίκες. Ίσως να ήταν και αυτή η αιτία ή κάποιοι έρωτες οι οποίοι αποτύχανε. Ναι. Που δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή του. Είναι σεβαστό και είναι η επιλογή του κάθε ανθρώπου. Βέβαια. Και μέσα Μάλιστα. από τα βιβλία του Μάλιστα. πραγματεύεται σχεδόν σε όλα τα βιβλία την πορεία της, μπορεί να τα λέει μυθιστορήματα, αλλά είναι η πορεία της δικής του ζωής. Μάλιστα. Άρα άρχισε από πολύ μικρός να εκδίδει και ποίηματα και λογοτεχνία Μάλιστα. και θέατρο. Είναι από την Αμόχωστο μετά όταν ήρθε, όταν 19, τελείωσε 20 φοιτητής. Χρονών έκανε τα πρώτα του διηγήματα ναι, στην Αθήνα. Είναι αυτό ναι. το τεύχος. Μετά, ναι, η νέα εποχή είναι το 21. Μάλιστα. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Είναι ένα από τα πρώτα ίσως το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό Μάλιστα. που εκδίδεται στην Αμόχωστο. Αμόχωστος Κύπρος κάτω-κάτω. Ναι. Μάλιστα. Το και οποίο... ήταν ετήσια η συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή, 6 σελήνια. Προμηθεύοντο, ναι. Και είναι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να αν διαβάζονται. Τι έγραφε στην πρώτη του σελίδα Μάλιστα, για, να... για αυτούς, διότι ναι. τύπωσε ορισμένα... έντυπα, ναι. τα οποία έστειλε τιμητική αποστολή, έγραφε από πάνω χειρογραφά, προειδοποίησης και έγραφε «Από όσους λάβουν τη νέα εποχή, εκείνοι που επιθυμούν να μας θυμίσουν με την υποστήριξή των και να μας ενθαρρύνουν δια την θεμελίωση του έργου που αναλάβαμε, παρακαλούνται θερμότατα να μας εμβάσουν την συνδρομή των διενέτος είτε εις χαρτόσημα είτε εις ταχυδρομική επιταγή με διεύθυνση της επιστολής των απευθείας για Λούσα Καρπασία». Μάλιστα. Τότε δεν είχε οδούς και τα λοιπά. Ναι. «Σχετική απόδειξη θα στέλνετε αμέσως. Αυτήν την συμπεριφορά θεωρούμε ως ένα καθήκον προληπτικής ειλικρινίας και προς όσους θα ήθελα να ευδοκιμήσει το αρχόμενο έργο το προς εμάς αυτούς διότι έχουμε την πεποίθηση ότι εις τον τόπο μας ομοίου είδους τολμήματα απέτυχαν πάντοτε ένεκα λόγων καθαρός οικονομικών. Αναμφισβήτητον ότι ουδής έχει διάθεση προπάντων τη σημερινή εποχή να ξοδεύει αδίκως χρήματα. Όσοι πάλι δεν θέλουν να γίνουν συνδρομητές μας, θα μας υποχρεώσουν τα μέγιστα αν μας επιστρέψουν το φυλάδιο». Μάλιστα. Και ερχόμαστε στη δεύτερη, στη δεύτερη έκδοση του. Που συνολικά πόσες εκδόσεις είχαμε, 11? Πήγε μέχρι 11 εκδόσεις. Μάλιστα. Και έχει έναν κατάλογο εδώ από 37 ναι. άτομα, μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος, ο Γιάννης Μυριάνθης δικηγόρος, Χριστόφορος Τορναρίτης ναι. μετέπειτα Γενικός Εισαγγελέας, Θεμιστοκλής Μιχαηλίδης, Μάλιστα. Σοκράτης Τορναρίτης, Μικελίδης, Μάλιστα. Κατσαράς, Θεμιστοκλής Δέρβης κλπ. Οι οποίοι είναι αυτοί που απάντησαν Μάλιστα. ότι οκ, okay, να γίνουν συνδρομητές. Για αυτή τη συνδρομή. Αυτό που βλέπουμε είναι το χειρόγραφο και το δακτυλογραφημένο κείμενο του στην πρώτη σελίδα. Εδώ είναι το χειρόγραφο, Μάλιστα. η πρώτη σελίδα και χειρόγραφη και μετά δαχτυλογραφημένη, ναι. διότι τα έγραφε πρώτα σε αυτές τις σκόλες, τις ναι, ναι. ειδικές σκόλες και μετά τα δαχτυλογραφούσε πάνω στη μηχανή του που είδαμε. Που είδαμε όπως ακριβώς ήθελε να είναι μέσα στα βιβλία. Έτσι. Δεν δεχόταν να του κάνουν καμία αλλαγή. Μάλιστα. Ας πούμε με τίποτα. Και είναι από το τελευταίο του βιβλίο αυτό, Μάλιστα. ο γιατρός ο Λάσος, το οποίο αν μπορέσουμε να προλάβουμε να ναι. δούμε στην πορεία. Όπου αντικαθιστά τη λέξη γιατρός με τη λέξη δικηγόρος. Μάλιστα. Εκεί αν αντικαταστήσουμε τη λέξη γιατρός Λάσος και πούμε δικηγόρος Λάσος, θα δούμε την πορεία περίπου της δικής του ζωής. Τον θυμάστε? Το θυμούμε μικρός. Δεν είχα ιδιαίτερη. Το θυμούμε που περπατούσε από το σπίτι του να πάει στο καφενείο. Τον θυμάστε ναι, ως μορφή. Σαν μορφή είναι πάντοτε καλοντημένος και τα λοιπά. Περπατούσε έτσι σιγά στο δρόμο και τα λοιπά. Ήταν άνθρωπος που έχερε
άπειρης εκτίμησης του Ριζοκάρπας. Ένας από τους 5-6 ριζοκαρπατσίτες που έχαιραν άπειρης εκτίμησης. Ναι, γιατί ήταν και λίγοι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να βγουν μέχρι την Ελλάδα να πάνε να σπουδάσουν. Πίσω. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τους άλλους, ναι. Αλλά ο πιο πολύ γραφόντατο Ριζοκαρπατσίτης. Βλέπω εδώ από τα διάφορα έργα του η φωνή της ΕΟΚΑ θεατρικό, η αιώνια ιστορία. Ναι. Εδώ, αν μπούμε έτσι να τα δούμε έτσι, ναι, τροχάδιν. Ένα τρέξιμο σε αυτά. Μέσα στα Πεύκα, νουβέλα του 1985, γραμμένο το 1925. Ναι. Είναι, γράφουν ημερομηνίες 1970, αλλά τα πλήστα είναι γραμμένα πολύ πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Μάλιστα. Και εκδόθηκαν μετά το 85. Ναι. Και για να γίνει όλη αυτή η δουλειά, σημαντική ήταν η συμβολή του αείμνηστου Γιάννη του Κατσούρη της Μορφωτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Που χωρίς τη δική του βοήθεια, ίσως να μείναν εκεί τα χειρόγραφα. Πόσο χαίρομαι. Και να διαβάσουν και μια επιστολή που έστειλε μπρος ο Γιάννη Κατσούρη. Ναι. Μήνυμα ήτανε. Το χωριό το αγαπώ πάρα πολύ και ζω μαζί με τον πιο μικρό από όλους τους αδελφούς μου στο πατρικό μου σπίτι. Και θα συνεχίσω να ζω εδώ περιμένοντας με πάσα γαλήνη το τέλος. Είμαι σίγουρος. Η τάφη των γονιών μου και όλων των άλλων προγόνων μου βρίσκονται εδώ μέσα στο χώμα του χωριού μου και η ψυχή μου δεν με αφήνει να πάω μακριά τους. Ήταν όταν αρνείτο να έρθει στις ελεύθερες περιοχές. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος βοήθησε πολύ για την έκδοση των βιβλίων του, μάλιστα, ήταν η Άννα Γιάλουρου, η γνωστή φαρμακοποιός, μάλιστα, η οποία έκανε τον ενδιάμεσο, επικοινωνούσε με μηνύματα, τις έστελε οδηγίες και τα λοιπά, ναι, και όλη αυτή η αλληλογραφία που έγινε και με την κυρία Γιάλουρου αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στην εκτύπωση των βιβλίων του, βγήκε μια επιτηρίδα από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών το 1993-1994 του Κλήτου Ιωαννίδη, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιστολές, τα μηνύματα και τα λοιπά, μάλιστα, που ανταλλάσσαν με τον με το συγγραφέα. Με τον είδα. Δόκτωρ Ιωαννίδης Σταυρός, δεν μου το είπε αυτό. Θα το μαλώσω. Ότι είχε και εδώ συμβολή. Όπως και πολλά άλλα τα οποία προσφέρει ο επιτός κύριος Ιωαννίδης. Τι είναι αυτό που βλέπουμε επιθυμία συγγραφέα. Δείτε, ελάτε στην επόμενη και εξηγήστε μας το, αγαπητέ μου κύριε Μανιτάρα. Μάλιστα. Αυτό εδώ, τι? Εδώ ήταν, είναι στο εξώφυλλο των δακτυλογραφημένων κειμένων του γιατρού του Λάσου, μάλιστα, η οποία επιθυμία του ήταν να εκδοθεί εις χάριν, προς τιμήν της Άννας Γιάλουρου, νεαρής τότε κοπέλας, που τον βοήθησε τόσο πολύ για να... Μα και όντως, αν ανοίξουμε... Σαν απόδειξη εκτίμησης και αγάπης, ναι, αν ανοίξουμε το βιβλίο, αυτό το βιβλίο το χαρίζω στην Άννα Γιάλουρου σαν απόδειξη εκτίμησης και αγάπης. Όπως το γράφει στο εξώφυλλο, γράφτηκε και στο βιβλίο. Βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο του. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, είναι πολλά τα κείμενα που ανταλλάξαν με τους συγγενείς του κτλ. Έτσι, 2-3 που είναι σημαντικά να αναφέρουμε. Ναι. Αλλά να πούμε πρώτα και την οδηγία που υπήρχε τότε στην ανταλλαγή μηνυμάτων των εμπλοκισμένων με τις ελεύθερες περιοχές, ναι, που η οδηγία ήταν ουχή πέραν των 25 λέξεων και για οικογενειακά θέματα μόνο. Ναι, ναι. Έτσι έπρεπε τα να γίνει. Τα μηνύματα του Ερυθρού Σταυρού. Ναι. Ναι. Το λοιπόν, ένα μήνυμα αμέσως μετά τα τραγικά 22-9 το 1974, μεταξύ άλλων γράφει, οι τρικυμίες περνούν. Όλα στη ζωή ξαναφτιάχνονται και μονάχα το κακό που φέρνει ο θάνατος είναι αιώνια ανεπανόρθωτο. Μάλιστα. Να έχετε υπομονή και ελπίδα. Έγραφε προς τα ανήψια του. Ναι. Αργότερα, 21 του 1975, όσο για μένα εδώ που βρίσκομαι δεν επιτρέπεται να ελπίζει κανείς τίποτα προς έχει τον αδελφό του. Όμως. Έχει ο Θεός όμως. Έγραφε προς τον αδελφό του. Μάλιστα. Και συνεχίζει, ας πούμε, ανταλλάξανε πληθώρα μηνυμάτων. Μάλιστα. Άλλα μηνύματα είναι, θέλω πένες, στείλετε μου πένες, το επανέλαβε ξανά
Διότι ήθελε μπαίνες, του τελείωσαν οι μπαίνες που έγραφε προφανώς. Για να καταγραφεί ο πόνος και ο καημός. Ναι, για να καταγράφει, καταγράψει τον πόνο και τον καημό. Αυτά που έγραφε δηλαδή. Μάλιστα. Διότι το γιατρό των Λάσων τον έγραψε μετά τα τραγικά γεγονότα. Ενώ όλα τα άλλα τα είχε γράψει πιο πριν. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη φωτογραφία, τη συναδελφή. Εδώ τη βλέπουμε, κύριε Μανιταρά. Μάλιστα. Είναι ακριβώς το μήνυμα που διαβάσαμε προηγουμένως. Του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, για τον αδελφό του. Με τις 25 λέξεις. Διαβάσαμε ένα μέρος που λέει: όσο για μένα εδώ που βρίσκομαι, δεν επιτρέπεται να ελπίζει κανείς τίποτα. Όμως δεν χάνει την ελπίδα του και λέει: έχει ο Θεός όμως, ο Παντοδύναμος. Λιγότερο από ένα χρόνο, γιατί αυτό το μήνυμα το βλέπω είναι 21 Μαΐου του 1975. Ναι, είναι από τον Ιούλιο του 1974, λιγότερο από ξεκίνησαν χρόνο. Τότε τα μηνύματα, έχω κι εγώ ένα σωρό τέτοια μηνύματα τα οποία αντάλλασα με τους γονείς μου τότε. Στο Ριζοκάρπασο. Ναι. Έλατε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Μάλιστα, εδώ. Είναι τα Κυπρέικα. Είναι, ναι, είναι το πρώτο, τα πρώτα διηγήματα του. Πρώτη και η δεύτερη έκδοση. Που εκδόθησαν. Μάλιστα. Το πρώτο είναι αυτό, τα Κυπρέικα, το οποίο περιλαμβάνει, νομίζω, ήταν 9. Είναι του 1937. Ναι, 5 διηγήματα. Μάλιστα. Είναι 5 και 9. Είναι 9 σε αυτό. Είναι η Αντριάννα του Σαββή, η κόρη του παπά, έξω από την κόλαση, για χάζι, ομορφύτερος με δύο τάφ, κόρακος κοράκου, άνθρωποι και κάμιλος, ίσα ίσα οι κουφάες. Μάλιστα. Αυτά ήταν στην πρώτη έκδοση. Μετά έγραψε ακόμα 5, τα οποία βγήκανε σε νεότερη έκδοση το 85, παρότι στο εξώφυλλο γράφει 37, είναι γραμμένα, είναι αυτά τα πρώτα τα 9 που έγιναν το που γράφησαν το 37 συν άλλα 5 που γράφησαν λίγο αργότερα. Μάλιστα. Και έγινε ξανά και δεύτερη έκδοση του πρώτου. Μάλιστα. Που είχε τα 9. Μάλιστα. Τα ποίηματά του έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μιλάει προς τη θάλασσα. Ο ίδιος της δίνει μηνύματα. Ναι. Βλέπω εδώ, φυσάει το μαγιάτικο αέρι και φουσκώνει εκείνο το ολόασπρο πανί της βάρκας που τρεκλίζει. Να πούμε ότι και η νιώτη που δρακόντεψε στο στήθος σου φουντώνει και η ορθή η ρόγα των βυζιών σου, το ρούχο σου γραφίζει. Είναι, έχει χαρακτηριστικό ηχόχρωμα. Ο ερωτικός του ερωτικού συγγραφέας είναι παντού. Μάλιστα. Παντού και ήταν τόσο προχωρημένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Που σήμερα μπορεί να μην βρίσκεις τόσο προχωρημένους, ανοιχτόμυαλους ανθρώπους. Σοβαρούς, όχι, δεν μιλούμε για. Πολύ σοβαρός, αλλά ήταν το ερωτικό του στοιχείο. Το ερωτικό του στοιχείο. Μέχρι την μέρα που άφησε. Ήταν και είναι μέρος της καθημερινότητας και όσοι αρνούνται να κοιτούν τον καθαρίστη. Ναι, βέβαια. Το πρόβλημα είναι δικό τους. Να πούμε στο κύμα του γυαλού που πάει όπου θέλει, να έρθει εκεί που λούζεσαι, να σε σφιχταγκαλιάσει. Να σου φιλήσει το κορμί, μα μου είπε, δεν με μέλει. Είναι. Να διαβάσουμε και αυτό που έγραψε για την Χριστίνα. Έλατε. Την γυναίκα του αδερφού, γυναίκα του αδερφού του, η οποία είπαμε έφυγε σε δυστύχημα. Ναι. Μέσα στο σπίτι είναι, μέσα στο σπίτι είναι παντού κυριαρχεί η ψυχή σου και από το νου μου δεν βγαίνει ούτε στιγμή η μορφή σου, Χριστίνα. Ναι. Πάντα πικρός ο θάνατος, μα η φρίκη ο πάντα φρικτός πικρός ο θάνατος, μα η φρίκη ο σκοτωμός σου. Και πώς τραντάζει η ψυχή, ο ξαφνικός χαμός σου, Χριστίνα. Mm. Πάντα και λέει, και να πάμε μέχρι το τέλος. Όμως τα παιδιά σου έμειναν ορφανά και δεν θα σε ειδούν ποτέ ξανά, Χριστίνα. Μάλιστα. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία, διότι ζούσε μαζί τους, είχε τα ανήψια του τα οποία ήταν μικρά. Θυμάμαι όταν έγινε το δυστύχημα, βρισκόμασταν σε εκδρομή. Ήταν 10 Φεβρουαρίου το 1965. Και ήσασταν εκδρομή το σχολείο. Και ήμασταν σε εκδρομή, πήγαμε στον Άγιο Φίλο νομίζω εκδρομή εκεί. Μάλιστα. Και ήταν το ανήψι του το μικρό, ο οποίος ήταν νομίζω 2 χρόνια πιο μικρός από μένα. Ένα από τα παιδιά Πέτρος, της Χριστίνας. Ναι, ένας από τα παιδιά της, ο Πέτρος, ο μικρός Πέτρος, ο οποίος είναι γιατρός τώρα στην Αθήνα. Ήρθαν και τον πήραν εκεί. Και τον πήγανε άρον-άρον. Μάλιστα. Για να δυστυχώς να για τα κακά αντικρίσει εκείνον το μαντάτο, ας πούμε. Ναι.
Ναι, δυστυχώς. Ελάτε και στην επόμενη. Φωτογραφία εδώ, τι βλέπουμε. Μάλιστα. Εδώ μία σειρά είναι από... η φωνή τρία της από τα βιβλία, θεατρικό. Η φωνή της Ιώκα. Μέσα εδώ, στα πέφκα, νουβέλα. Στο... Είναι ένα θεατρικό, το οποίο αν δούμε μέσα τους ήρωες, θα καταλάβουμε πώς καταγράφει την ιστορία η εποχή, της Ιώκα, πώς ήταν η εποχή της Ιώκα με τους κουκουλοφόρους, τους προδότες, τους, όλους τους... Είναι στη σελίδα 28. Ναι. Όπου εκεί υπάρχουν και προσωποποιημένοι χαρακτήρες. Ναι. Είναι ο Άγγλος καθηγητής... Ο Ελληνοκύπριος Χαφιές, ο Τουρκοκύπριος Επικουρικός. Μάλιστα. Είναι η μητέρα... Ο Ελληνοκύπριος Χαφιές. Ναι, η μητέρα του κρατουμένου, η προσωπηδοφόρη, πάντοτε αυτή που πήγαινα, αυτός είναι αυτός. Ναι, που με κουκούλα αυτή, ας πούμε. Που πρόδωνα. Περιγράφει ακριβώς την εποχή. Η ζωή της Ιώκα, ναι. Έλατε. Τώρα και τα άλλα δίπλα, δεν... Στο άλλο, στο μέσα στα... Όχι, μείνετε, παραμείνετε. Μέσα στα Πεύκα, νουβέλα. Αυτό το εξαίρετο. Ναι, είναι και αυτό η ιστορία πάλι δύο ερωτευμένων νεαρών παιδιών. Που τελειώνει άδοξα. Τελικά δεν είχε θετική κατάληξη. Ο ένας πλούσιος, άλλος φτωχός. Και πώς τόλμησαν να ερωτευτούν, Ναι, ακριβώς. Αλλά τελικά δεν υπήρχε η κατάληξη ή η επιθυμητή. Μάλιστα. Αποδέχονται τη μοίρα τους, ο πλουσίος και ο φτωχός, και τραβάνε τον δρόμο τους χώρια και όχι μαζί. Και στο δίπλα ακριβώς ο γιατρός ο Λάσος, το οποίο βλέπουμε στη σειρά. Ο γιατρός ο Λάσος, είπαμε, είναι αυτό το οποίο γράφτηκε. Αυτό το μυθιστόρημα. Ναι, γράφτηκε, είναι το τελευταίο του βιβλίο. Είναι αυτό που σκιαγραφεί τον δικό του δική αυτός, του πορεία. Σχεδόν, δεν λέμε. Αλλά σχεδόν σκιαγραφεί. Δηλαδή, όπου διαβάζουμε γιατρός είναι δικηγόρος, άρα είναι εκείνος. Ένα πάνω κάτω. Ναι, αλλά οι πληροφορίες μου μένα λένε ότι είναι. Και όλα τα βιβλία, όλα είναι μέσα από τις δικές του. Και τα διηγήματα και όλα είναι... Τα βιώματα του. Τα δικά του βιώματα είναι που έγραφε. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος εκπληκτικός, ελάτε να ξαναδούμε τη φωτογραφία του, είναι η επόμενη, όπου φανερώνει και την χοντιά του και την απλότητα. Παρότι ξεκίνησε, είπαμε, από το Ριζοκάρπασο, το τελευταίο άκρο εκεί. Ναι, να το βρεθεί, άκρο των ακρών. Ναι. Και είναι ακροτίκη και φεύγει, πάει στο Παγκύπριο. Ναός της ακραίας Αφροδίτης εκεί. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πώς κατάφερε, με ποιους πόρους η οικογένεια είχε την δυνατότητα να τον στείλει, καταρχάς στο Παγκύπριο, γιατί και εκεί ήθελες να φτάσει. Ναι, σίγουρα. Θεωρώ ότι ήταν ο παππούς ο κτήτορας που βοήθησε για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος. Από τον διότι Απόστολο από μόνος Ανδρέα, του, με τα δεδομένα του, όπως φαίνεται, τον εντόπισε ότι ήταν τόσο ικανός. Ναι. Διότι είπαμε, είχε άλλα. Άλλα έξι αδέλφια. Ήταν ο Πέτρος, ο οποίος σπούδασε και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, Γεωπόνος. Είχε ακόμα ένα αδελφό Ζαχαρίας, ο οποίος πήγε στην Αθήνα, σπούδασε εκεί. Ερωτεύτηκε μία προσφυγοπούλα από την Κωνσταντινούπολη και έμεινε και έζησε στην Αθήνα. Και είναι ο μικρός, είπαμε, ο Μιχαλάκης που ζούσε μαζί του εκεί στο Ριζοκάρπασο. Η Ευρυδίκη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός ποιος ήταν στη σειρά, ο Γιάννης Σταυρινός. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος. Πρώτος. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος. Λοιπόν. Που συνήθως οι πρώτοι ήταν αυτοί που έμεναν αγράμματοι. Ναι. Για να μεγαλώσουν τους υπόλοιπους. Εδώ ευτυχώς, διότι ίσως υπήρχαν τα έσοδα, ας πούμε, από τον παππούν τον Χατζή Παπαγιάννη. Τον ιερωμένο που είδαμε στην αρχή. Ναι. Ο οποίος κατάφερε και ανήγειρε. Χατζικονόμος, έτσι τον λέγανε. Τον Απόστολο Ανδρέα. Ήταν και άξιος. Μάλιστα. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να πάρει όλη εκείνη την πορεία. Να ξεκινήσει να εκδώσει περιοδικά, να γράψει τόσα βιβλία. Ένα άλλο σημαντικό βιβλίο το οποίο έγραψε είναι η ιστορία του Αποστόλου Ανδρέα του Ριζοκαρπάσου. Μια συνοπτική ιστορία η οποία περιγράφει και τις δίκες που έγιναν τη δεκαετία του 20 όσον αφορά
την περιουσία του Αποστόλου Ανδρέα, στο που ανήκει, αν είναι εκκλησία, αν είναι μοναστήρι κτλ. Μάλιστα. Αποστόλου Ανδρέα δεν είναι μοναστήρι, είναι εκκλησία. Μάλιστα. Γι' αυτό το δικαστήριο τότε αποφάσισε το αυτοδιοίκητο. Μάλιστα. Του Αποστόλου, της Εκκλησίας, διότι την έκτισε εκκλησία. Μάλιστα. Σαν εκκλησία αυτός ο κτήτορας. Και ήταν βάσει του καταστατικού του ιερού κανόνα της Αρχιεπισκοπής, πώς το λένε, μάλιστα, το καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου, δύο εκκλησίες ήταν αυτοδιοίκητες. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι αυτοδιοίκητες, του Αποστόλου Ανδρέου και του Αγίου Γεωργίου του Κοντού. Μάλιστα. Που σε τελική ανάλυση ο Άγιος Γεώργιος εκεί απορροφήθηκε και έμεινε ο Απόστολος Ανδρέας, που έκαναν προσπάθεια με την αλλαγή του καταστατικού να αλλοιώσουν την απόφαση που υπόγραψε ο τότε Αρχιεπίσκοπος με τον οικονόμων του Απόστολου Ανδρέα. Και ακόμα είναι κάποιοι που προσπαθούν και σήμερα ακόμα να αφαιμάξουν και να εκμεταλλευτούν την περιουσία του Αποστόλου Ανδρέα. Δεν εκπλήσωμε. Διότι περιουσία εκτός από εκεί υπάρχει και από εδώ. Μάλιστα. Και δυστυχώς κάποιοι σήμερα ακόμα προσπαθούν να κάνουν το πράγμα. Θεωρώ ότι οι Καρπατσίτες δεν θα το ανεχτούν το πράγμα. Και μακάρι να είναι και λάθος οι πληροφορίες μου. Μακάρι να είναι και λάθος οι πληροφορίες. Διότι απεβίωσε το 1987, ήταν ο πρώτος στη σειρά, υπήρχαν άλλοι έξι, υπάρχει κάποιος εν ζωή σήμερα ή έφυγαν όλοι? Όχι. Έφυγαν όλοι. Ναι, έφυγαν όλοι. Μιλούμε τώρα 1894, γεννήθηκε αυτός. 20 χρόνια μεγαλύτερος, 14 ήταν γέννημα. Στην ίδια ηλικία με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Ήταν συμπεθέρη, του λέγανε. Μάλιστα. Ο Μακαρίτης, ο Μιχάλης. Αλλά υπάρχουν οι απογονοί τους πια, ε? Υπάρχουν, ναι. Είναι δύο, τα νύψια του ουσιαστικά που ξέρω, είναι οι δύο δίδυμες κόρες του Μιχαλάκη, η Στέλλα και η Μαροδίτσα, οι οποίες ζουν εδώ στη Λευκοσία. Είναι εκεί που υπάρχουν και οι βιβλιοθήκες του. Και τα άλλα του τρία νύψια είναι η Γιαννούλα, η οποία είναι στην Ανάβησο. Μάλιστα. Ο Σταύρος πάλι μένει μεταξύ Αθήνας και Ζακύνθου. Mm-hmm. Και ο Πέτρος, ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ο οποίος ζει και αυτός στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά τους όλοι φυσικά. Πόσο εκπληκτικό είναι να κάνεις μια έρευνα και να πας πίσω στον χρόνο για να εντοπίσει κανείς την ιστορία και τον βίο, αλλά και την προσφορά κάποιων ανθρώπων. Ναι, και οι οποίοι αφιδόλευτα και με χαμηλούς τόνους προσέφεραν τα πάντα, ναι, στον τόπο και τους και την αγάπη για την πατρίδα τους. Είναι σημαντικό, ήταν πώς νιώθεις όταν ανασκαλεύεις μέσα εκείνη τη βιβλιοθήκη και ακουμπάς πάνω σε εκείνα τα βιβλία, ναι, τα οποία είναι πολύ παλαιά βιβλία, 1890, 1900 κτλ. Μάλιστα. Ιστορία της Κύπρου γραμμένη 1910. Σε πιάνει ρίγος όταν ακουμπάς εκείνα τα βιβλία. Μάλιστα. Ξέρετε ότι το όνομα στο οποίο αναφέρεστε έχει συγγένεια εξαγχιστίας και με τη δική μου οικογένεια. Τώρα. Το έμαθα τώρα. Μάλιστα. Από τους μακαριστούς Πέτρο και Μαρία Φυρίλα, οι οποίοι είχαν συγγένεια. Ο Πέτρος ο Φυρίλα, οικονομίδης, από Πέτρος, το Λευκόνικο, μάλιστα. Το θυμάστε? Όχι αδερφός ο Πέτρος. Όχι. Μπορεί να είναι εξάδερφος του. Ναι, όπου ήταν παντρεμένος με την αδερφή της γιαγιάς μου. Μάλιστα. Η οποία ήταν δασκάλα στο τέλος στο Λευκόνικο. Και συμπέθερη. Ναι, κάπως έτσι. Είδατε, η Κύπρος είναι πολύ μικρή. Ναι. Η ξαδέρφη μου η Μαρία Λαβήθη Πούγιουρου με ενημέρωσε μόλις τώρα ότι είναι αδερφός του Πέτρου και της Μαρίας Φυρίλα, ο Γιάννης Οικονομίδη. Μάλιστα. Άρα αδερφός του Πέτρου. Ναι, του Πέτρου. Ναι, το γνώρισα τον Πέτρο, τον αδερφό του, ο οποίος ζούσε εκεί στο σπίτι που ζουν τώρα οι άνυψές. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Είχε υιοθετήσει. Στο κέντρο της Λευκοσίας. Ναι, στο κέντρο της Λευκοσίας. Εδώ, ναι. Εδώ που είναι. Α, ναι, ο μεγαλύτερος ο Πέτρο. Λίγο πριν το Γασιπί. Ναι. Το παλιό. Το παλιό. Ναι. Μικόνου. Μάλιστα. Πολύ σωστά, μπράβο. Να μην πούμε το νούμερο. Η μνήμη σας. Εκπληκτικό. Είναι εκεί που πήγα πρόσφατα και επισκέφθηκα την βιβλιοθήκη. Και μαζί ένα από τα
εγγονάκια του, ας πούμε, του αδελφού του. Μάλιστα. Και όταν βρεθήκαμε και στο αεροπλάνο, είχα πάει στην Αθήνα και πάλι από την εκεί την... Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και του επίπεδου που είχε η γιαγιά η Μαρία, ναι, η οποία ήταν δασκάλα της ευρύτερης περιοχής της Μεσαωρίας και ήταν η μόνη που οδηγούσε αυτοκίνητο τότε και ήταν από τα λίγα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν. Σαφώς. Και όπου είχε στην φροντίδα της και στη φύλαξή της τη μητέρα μου, τη δική μου, και την οποία έφερνε και στη Λευκοσία στο μακρύδρομο για να της αγοράσει τα φορέματά της. Και στην τότε εποχή όπου τα πράγματα ήταν δύσκολα. Σαφώς, και μόνο οι λίγοι είχαν αυτή τη δυνατότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται ένα μνημόσυνο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, σαφώς, βέβαια. Αγαπητέ μου κύριε Μανιταρά, γιατί είναι σημαντικό, είδατε ότι είναι τυχαίο κάποια φορά και κάποια στιγμή να μνημονεύονται κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ειδικά τέτοιου είδους άνθρωποι. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Με τι να ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε κάποιο απόσπασμα. Έχω εδώ στη σελίδα 141 το «Η γυναίκα». Θέλετε να το διαβάσουμε? Διότι είπα ότι θα ήταν η Ιεροσυλία, βάζαμε δικό μου ποίημα να διαβάσουμε. Όταν σήμερα έχουμε, να διαβάσουμε, να κλείσουμε με το ποίημα το οποίο είναι στη σελίδα 141 της ποιητικής του συλλογής. Έλα, παρακαλώ. Η γυναίκα, εσύ την ταραχή σκορπάς μες στη ψυχή μου και η ομορφιά σου κρούνο της θλίψης έστησε απάνω στη ζωή μου. Μοντάρι ο πόθος μου, μουγκά βρυχέται και απλώνει για τη σάρκα σου. Όμως οι αλυσίδες του πνεύματος τον συγκρατούν, τον σφίγγουν και μουλώνει. Γυναίκα, η θλίψη που αναβρά και τη ζωή μου σκεύει και τη ψυχή λαγγεύει για την ομορφιά σου είναι εντός μου και του κόσμου η ωραιόπαθη ψυχή μάταια. Ο ωραίο γυρεύει. Μάταια το ωραίο γυρεύει. Ναι. Δεν βγήκε από τα σπλάχνα σου, γυναίκα η Αφροδίτη. Του ανθρώπου η ιδέα την έπλασε και από την ψυχή του εχήθη. Έτσι η ψυχή μου νάρκισος. Εσένα ηχό, αντικρίζει και αυτοερωτευόμενη τη λίμνη. Τη λίμνη τριγυρίζει. Εκπληκτικό. Αιωνία των ημνήμων. Αιωνία αυτών η μνήμη. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέρατε αυτή τη μνήμη σήμερα στον 21ο αιώνα, αυτών των ανθρώπων που έζησαν τον 19ο και 20ο, ναι, και προσέφεραν πάρα πολλά, αλλά και με το επίπεδο τους ως άνθρωποι, εκτός από τη μόρφωση. Ειδικά, ναι, είναι εκτός από τη μόρφωση, ήταν και το επίπεδο, διότι μπορεί ένας να γινόταν, να έγινε δικηγόρος, αλλά αν δεν έκανε όλα αυτά που, να γράψει όλα αυτά τα βιβλία, ναι, ποιος θα τον ήξερε? Πολύ ας σωστό. Ήταν και ένας καλός δικηγόρος. Ναι, σίγουρα. Δεν θα τον ήξερε. Είδατε όμως ότι το έργο και τα γραφόμενα μένουν. Ναι, ακριβώς. Τα μάνης, αγαπητέ μου κύριε Μανιταρά. Ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στο όμορφο Ριζοκάρπασο. Όχι, είπαμε. Τανή. Λευκάδα. Α, Λευκάδα τώρα. Να πάτε στο καλό, να περάσετε υπέροχα. Μη στεναχωριέστε για τα άνυδρα πεπόνια και καρπούζια, δεν πειράζει. Θα έχουμε πότιμα, είπαμε. Θα έχουμε πότιμα. Ναι. Δηλαδή αυτά τα οποία ποτίζετε και θα είναι έτοιμα. Ναι. Να μου έρθετε και Αύγουστο και Σεπτέμβριο, εδώ θα είμαστε, να δοκιμάσουμε και ένα κομμάτι. Θα δοκιμάσουμε. Θεού θέλοντες πάντοτε. Ευχαριστώ κύριε Μανιταρά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε για να μπορούμε να προβάλλουμε το όμορφο μας. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η καλοκαιρινή σας συντροφιά και μήνα Ιούλιο και μήνα Αύγουστο. 8 με 10 το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου στους 97,2 και στη συνέχεια 2.30-3.30 τοπική ώρα Κύπρου σε δορυφόρο και στην Κύπρο μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους γύρω σας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.